ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα προσπαθήσω πρώτα να δώσω ένα γενικό πλαίσιο το τι είναι το φιλανδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Ίσως δεν είναι γνωστό σε όλους σας ακόμα. Έγινε η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση ουσιαστικά από τη δεκαετία του 70, που μπήκαν οι δομές του σημερινού συστήματος τότε. Άρα υπάρχει μια μακροχρόνια, κατά κάποιο τρόπο, σταθερότητα στο ίδιο, στην ίδια φιλοσοφία του συστήματος, απλώς βελτιώνεται με τις μικρότερες μεταρρυθμίσεις κατά διαστήματα. Και η βασική φιλοσοφία τότε ήταν ότι το σύστημα θα παραμένει δημόσιο, θα έχει δημόσιο χαρακτήρα. Δεν υπάρχουν ιδιωτικά σχολεία με την έννοια των διδάκτρων στη Φιλανδία. Και ότι υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους, από την οικονομική κατάσταση της οικογένειας κτλ. Όλοι έχουν την ίδια πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και το διπλανό σχολείο είναι εξίσου καλό όσο είναι της πρωτεύουσας, δηλαδή στη Λαπωνία το απομακρυσμένο σχολείο είναι εξίσου καλό όσο το καλύτερο της πρωτεύουσας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή εκεί πρέπει να βασίζονται οι γονείς. Εκπαιδευτικοί έχουν πολύ καλή μόρφωση, όλοι έχουν μάστερ. Αυτό έγινε στην δεκαετία του 70, στο τέλος της δεκαετίας του 70, οι σπουδές τους είναι υποχρεωτικά στο επίπεδο μάστερ στα πανεπιστήμια. Και υπάρχει και υποχρεωτική εξάσκηση, ας πούμε, η πρακτική εξάσκηση σε σχολεία, σε πραγματικές συνθήκες σχολείων. Και έτσι δεν πάνε απλώς στο σχολείο και να αρχίσουν να μαθαίνουν τότε τι είναι το επάγγελμά τους στην πράξη. Θα έλεγα ότι για την δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση η δημοτικότητα αυξήθηκε κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν το κράτος έκανε έναν ανοιχτό διάλογο για τη μεταρρυθμίσή τους και κάλεσε όλους τους φορείς που έχουν κάποια σχέση με την εκπαίδευση, δηλαδή επαγγελματικούς φορείς της διάφορων κλάδων, εκπαιδευτικούς, συνδικαλιστικοί οργανισμοί των εκπαιδευτικών, εκπρόσωποι γονέων κτλ. Μαζί με, βέβαια, με το Υπουργείο Παιδείας, στο ίδιο τραπέζι και υπήρχε συζήτηση από όλες τις πλευρές που διάρκησε κάποια χρόνια μέχρι να καταλήξουν στη μορφή, ας πούμε, που θέλουν να διαμορφώσουν τις επαγγελματικές σπουδές. Και πολύ ουσιαστικό ρόλο έπαιξαν βεβαίως οι διάφοροι κλάδοι επαγγελματικοί που έπρεπε να πούνε τι είναι οι δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει να κατέχει ένας εργαζόμενος που θα έρθει, ας πούμε, στην αγορά εργασίας. Και έτσι φτιάχτηκαν τα προγράμματα σπουδών με τον τρόπο ώστε να κατέχουν τα παιδιά αυτές τις δεξιότητες. Και βέβαια δεν παραμένουν στάσιμες αυτές οι δεξιότητες που απαιτούνται, συνέχεια αλλάζουν. Και υπάρχει με αυτόν τον τρόπο συνεχή επικοινωνία με τους επαγγελματικούς κλάδους και με τους εκπαιδευτικούς και με το κράτος. Και η ευθύνη για τα σχολεία και τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια υπάρχει στους Δήμους. Υπάρχει δηλαδή το μοντέλο της αποκεντρωμένης διοίκησης στη Φιλανδία. Και αυτό έγινε περισσότερο στη δεκαετία του 90. Μετά τη μεγάλη ρύθμιση του 70, πρώτα ήταν αρκετά συγκεντρωτικό το σύστημα και το κράτος όρισε τα προγράμματα κτλ. Αλλά μετά έγινε παράλληλα η μεταρρύθμιση της αυτοδιοίκησης και δόθηκαν αυτές οι αρμοδιότητες στους Δήμους. Σιγά σιγά, όχι βέβαια όλα μαζί, όλες μαζί οι αρμοδιότητες, αλλά και η εκπαίδευση είναι μία από αυτές τις αρμοδιότητες. Και βέβαια πρέπει να γίνει εκπαίδευση και των στελεχών. Δηλαδή δεν μπορείς να δώσεις κάτι χωρίς να έχεις εκπαιδεύσει τα στελέχη που αναλαμβάνουν αυτές τις αρμοδιότητες. Και πλέον και η επαγγελματική εκπαίδευση
παρέχεται από τους Δήμους. Μπορεί να είναι και κάποιοι ιδιωτικοί φορείς που επιδοτούνται από το κράτος, μπορεί να είναι οι σύνδεσμοι Δήμων και κοινοτήτων, αλλά είναι αποκεντρωμένο το σύστημα. Το κράτος πιστοποιεί αυτούς τους επαγγελματικούς οργανισμούς, δηλαδή με τα προγράμματα που παρέχουν και τις δεξιότητες που παρέχουν, προτείνουν ήδη ας πούμε, τι είδος μαθήματα θα υπάρχουν και τι είδος δεξιότητες θα αποκτήσουν τα παιδιά. Και το κράτος έρχεται και ελέγχει αν αυτά που λένε είναι σύμφωνα με τους νόμους του κράτους και πιστοποιεί τις σπουδές με αυτόν τον τρόπο. Και η δευτεροβάθμια γενική εκπαίδευση θεωρείται από το κράτος ίσης αξίας με την δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ευελιξία. Θα σας δείξω και κάποια. Τώρα που είναι τα βελάκια. Μπροστά, δεξιά, κάτω. Αυτό πάει. Λοιπόν, αυτό δείχνει και το ότι 7 χρόνων ξεκινάνε τα παιδιά το δημοτικό και η βασική εκπαίδευση, η υποχρεωτική εκπαίδευση κρατάει 9 χρόνια. Μετά υπάρχει η καλούμενη 10η τάξη στο τέλος γυμνασίου, όπου τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα ξανά και να αυξήσουν να βελτιώσουν τους βαθμούς τους, διότι για να δεν πάνε αυτόματα στο λύκειο, πρέπει να κάνουν αίτηση για να εισαχθούν είτε στο λύκειο είτε στην επαγγελματική εκπαίδευση και εξαρτάται από το μέσο όρο πάντα αν μπορούν να πάνε στο λύκειο, δηλαδή στη θεωρητική κατεύθυνση. Και θα μπορούσα να πω και ότι στη βασική εκπαίδευση δεν είναι μόνο θεωρητικά τα μαθήματα στη Φιλανδία. Οι ελάχιστες ώρες μαθημάτων στο γυμνάσιο είναι 30 και πολλές φορές μπορεί να είναι 7 ώρα ή 8 ώρα μαθήματα ας πούμε, τη μέρα και υπάρχει δωρεάν γεύμα και αυτό διευκολύνει βεβαίως αυτές τις ώρες. Όταν υπάρχει ένα δωρεάν ζεστό γεύμα όλα τα χρόνια της βασικής εκπαίδευσης. Και μετά αν τα παιδιά ας πούμε, ακολουθήσουν τον δρόμο της επαγγελματικής εκπαίδευσης, έχουν τη δυνατότητα να εισαχθούν ακόμα και στα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν υπάρχουν διέξοδοι στο σύστημα. Αν ακολουθείς έναν δρόμο, μπορείς μετά να αλλάξεις τον δρόμο σου. Αν οριμάσει κάποιο παιδί και θέλει να συνεχίσει τις σπουδές του ή στα ΤΕΙ. Στα ΤΕΙ υπάρχει και ένα μάστερ που απαιτεί ότι πρέπει να έχεις δουλέψει 3 χρόνια στον τομέα σου που έχεις τελειώσει και μπορείς μετά να αποκτήσεις και ένα μάστερ στα ΤΕΙ. Ή μπορείς από τα ΤΕΙ να πας στα πανεπιστήμια. Συνήθως στη Φιλανδία δεν υπάρχει ένα σύστημα μόνο με τις πανελλαδικές όπως στην Ελλάδα, ότι περνάς μόνο με τις πανελλαδικές στα πανεπιστήμια. Υπάρχουν εθνικές εξετάσεις στο τέλος λυκείου και ουσιαστικά είναι για να δείξεις τι έχεις μάθει στο λύκειο. Υπάρχει ένας ρόλος για τα πανεπιστήμια σε κάποιες σχολές, ότι ας πούμε στα πολυτεχνία η άριστη βαθμή στα μαθηματικά, στη φυσική και στη χημεία αποδεικνύουν ότι έχεις κατέχεις αυτό το αντικείμενο και δεν χρειάζεται να δώσεις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπιστήμιο. Άλλες σχολές έχουν δικές τους εισαγωγικές εξετάσεις, π.χ. ιατρική. Έχει τις εισαγωγικές εξετάσεις, ορίζουν κάποια βιβλία με βασικές έννοιες της ιατρικής και οι εξετάσεις μετράνε πόσο καλά αφομοιώνεις αυτές τις έννοιες. Άρα, αν έχεις αντίληψη για να πάει στη ιατρική, αν μπορείς να καταλάβεις τις έννοιες. Και στις παιδαγωγικές σχολές πάλι υπάρχουν κάποια βιβλία που ορίζονται παιδαγωγικού περιεχομένου και έτσι μετράτε πόσο καλά μπορείς να αφομοιώσεις αυτές τις έννοιες. Αλλά στις παιδαγωγικές σχολές υπάρχει μια δεύτερη φάση εισαγωγής, είναι η συνέντευξη των υποψήφιων. Δηλαδή πρώτα περνάνε τις γραπτές εξετάσεις και όσοι έχουν περάσει τις γραπτές περνάνε και από μια συνέντευξη. Και
Αυτό σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο μετράτε πόσο καλά θα κάνουν για το επάγγελμα. Δηλαδή έχουν το ψυχολογικό προφίλ να μπορεί να ασχολούν με τα παιδιά. Δεν είναι μόνο ότι μπορείς θεωρητικά να περάσεις κάποια μαθήματα, είναι ότι πρέπει να κάθε μέρα είσαι με τα παιδιά και πρέπει να μπορείς να αντιμετωπίσεις διάφορες καταστάσεις. Εδώ δείχνει και τι ρόλο παίζει η προϋπηρεσία. Που μετράτε και στις επαγγελματικές δευτεροβάθμιες σχολές. Αν κάποιος έχει τελειώσει το γυμνάσιο και έχει αποκτήσει κάποια προϋπηρεσία χωρίς να έχει συνεχίσει τις σπουδές, πηγαίνοντας απευθείας να δουλέψει, αυτά αναγνωρίζονται όλα. Και η μαθητεία είναι βεβαίως μέρος των επαγγελματικών σπουδών. Μπορεί να είναι και εναλλακτικά όλα τα τρία χρόνια σπουδών να γίνεται με μαθητεία. Βεβαίως υπάρχουν και κάποια θεωρητικά κομμάτια που πρέπει να περάσει κάποιες εξετάσεις σε θεωρητικά θέματα, διότι υπάρχουν και μαθήματα γενικής μόρφωσης, όπως είναι και στο Λύκειο, υπάρχουν και στις επαγγελματικές σχολές υπάρχουν αυτά. Και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση είναι μια ελκυστική επιλογή σήμερα για τους μαθητές και εκεί υπάρχουν διάφοροι λόγοι. Το κράτος είδε ότι όντως όπως στην Ελλάδα λέτε ότι πιο πολλοί γονείς θέλουν τα παιδιά να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί κτλ. Υπήρχε αυτό το φαινόμενο και στη Φιλανδία περισσότερο. Αλλά το κράτος είδε ότι δεν μπορεί να απασχολήσει όλους αυτούς στην αγορά εργασίας και κάτι έπρεπε να γίνει. Και αλλάζοντας το περιεχόμενο των σπουδών, ώστε να αντιστοιχεί περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, άρα υπάρχει κατά κάποιο τρόπο γρήγορος δρόμος προς την αγορά εργασίας, έχοντας τις ικανότητες που ζητούνται από την αγορά, πολλοί γονείς τελικά είδαν ότι είναι καλύτερα τα παιδιά τους να μπορούν άμεσα να δουλέψουν όταν τελειώσουν τις σπουδές τους. Άρα δέχτηκαν με καλύτερο τρόπο τις επαγγελματικές σπουδές, δευτεροβάθμιες. Και το κράτος έκανε μια εκστρατεία ενημέρωσης από τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή από την τηλεόραση κτλ. Ενημερώνοντας τους γονείς και λίγο αργότερα άρχισαν και κάποιες αγώνες λέγονται World Skills, δηλαδή πρώτα σε περιφερειακό επίπεδο, ποιος είναι ο καλύτερος ξυλουργός ή ποιος είναι ο καλύτερος μάγειρας. Δηλαδή τα παιδιά ανταγωνιζόταν μεταξύ τους, συμμετείχαν και παιδιά γυμνασίου και έβλεπαν από κοντά διάφορα επαγγέλματα και τους προσέλκυσε η δημοσιότητα που έρνε κάποιος νικητής. Αυτοί συνεχίσαν σε εθνικό επίπεδο σε αυτές τις αγώνες και μετά οι καλύτεροι πηγαίνουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνή επίπεδο. Άρα υπήρχε κάποια προβολή για αυτά τα επαγγέλματα και έτσι και τα παιδιά ενδιαφέρθηκαν περισσότερο. Τα παιδιά γυμνασίου επισκέπτονται συχνά και τους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων για να έχουν μια άποψη και το τι είναι, ας πούμε, τι δουλειά κάνει και πώς είναι ένα επάγγελμα πρακτικό. Και στο γυμνάσιο, έτσι κι αλλιώς, υπάρχουν και πρακτικά μαθήματα. Υπάρχουν, όπως και εγώ στα τέλη της δεκαετίας του 70, έχω μάθει μαγειρική στο γυμνάσιο, χειροτεχνίες, ραπτική. Υπάρχουν αυτό το είδος πρακτικά μαθήματα που είναι για τα παιδιά, για τη ζωή τους αργότερα. Για να μπορούν να ράψουν ένα κουμπάκι. Και τα αγόρια, ας πούμε, που δεν ενδιαφερόταν πολλές φορές για τη μαγειρική, να μάθουν να τηγανίσουν ένα αυγό, να φτιάξουν κάποια βασικά πράγματα. Άρα, τουλάχιστον έχουν περάσει από αυτή την εκπαίδευση. Και κάποιος μπορεί να δει ότι, έχω ταλέντο σε αυτό, άρα έχουν δοκιμάσει κιόλας με αυτά τα μαθήματα, έχουν δοκιμάσει τα πρακτικά επαγγέλματα.
Λοιπόν, εδώ μπορείτε να δείτε και την εξέλιξη, ας πούμε, από το 2001 έως το 2014. Περίπου το 42% των απόφοιτων γυμνασίων συνεχίζει στη δεύτερο βαθμό επαγγελματική εκπαίδευση. Και στην γενική εκπαίδευση, δηλαδή τα λύκεια, είναι περίπου 50% και άμεσα δεν συνεχίζουν τις σπουδές τους περίπου το 8% των παιδιών. Μπορεί να θέλουν να σκέφτουν λίγο τι θέλουν να κάνουν και μετά αργότερα συνεχίζουν. Λοιπόν, οι γενικοί στόχοι είναι βεβαίως να αποκτήσουν τις γνώσεις και δεξιότητες που είναι αναγκαίες για το συγκεκριμένο επάγγελμα, να είναι επαγγελματίες, να είναι έτοιμοι να δουλέψουν. Δηλαδή, δεν χρειάζεται 2-3 χρόνια για να μπουν στο πνεύμα της εργασίας, είναι έτοιμοι για την αγορά εργασίας. Αλλά και στη δεύτερο βάθμια εκπαίδευση ακόμα χρειάζεται και στήριξη, διότι είναι 16χρονα, 17χρονα, χρειάζονται στήριξη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και μετά να είναι αρκετές γνώσεις ώστε να μπορούν να συνεχίζουν και τις σπουδές τους και να συμμετέχουν στη διαβίου εκμάθηση. Και τα μαθήματα της επαγγελματικής εκπαίδευσης κυρίως γίνονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά γίνονται και το λιγότερο είναι 6 μήνες πρακτικής εξάσκησης σε κάποιο στον ίδιο τομέα όπως είναι οι σπουδές. Και υπάρχουν 130 εκπαιδευτικοί φόροι σε όλη την χώρα και αυτοί οι αριθμοί, 130.000 μαθητές και 50.000 νέοι μαθητές, είναι από το 2015. Τώρα δεν έχω κάποια πιο νέα στατιστικά. Και αρχική επαγγελματική εκπαίδευση είναι χωρίς δίδακτρα και δωρεάν γεύμα. Και στη συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση, που είναι συνήθως για ενηλίκους, υπάρχει κάποια μικρή συμμετοχή. Και όπως είπα και πριν, υπάρχει ευελιξία και υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των σπουδών, πάντα στα ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια, κάνοντας αιτήσεις εισαγωγής και στα πανεπιστήμια συμμετέχοντας στις εισαγωγικές εξετάσεις. Αμοιβόμενη μαθητεία υπάρχει. Συγγνώμη. Αμοιβόμενη. Εκεί. Μαθητεία, ναι. Ναι, αμοιβόμενη. Ναι, ναι, ναι. Οι εργοδότες παίρνουν αποζημίωση από το κράτος και υπάρχει σύμβαση εργασίας, κανονική γίνεται. Κανονική. Ναι. Λοιπόν, και όπως ανέφερα πριν, η ευθύνη υπάρχει σε τοπικό επίπεδο. Είναι δήμοι, σύνδεσμοι δήμοι, ιδιωτικοί φορείς. Αν είναι ιδιωτικοί φορείς, επιδοτούνται από το κράτος. Τώρα γίνεται μεταρρύθμιση φέτος που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο και λόγω που έχουν κοπεί κονδύλια γενικώς από το προϋπολογισμό μειώθηκε και η χρηματοδότηση κατά 15%. Βέβαια τα έξοδα για τον τομέα της εκπαίδευσης είναι περίπου 5,4% του ΑΕΠ στη Φιλανδία, άρα είναι αρκετά ψηλό το ποσοστό. Και δεν σημαίνει ότι θα μειωθούν ή θα φύγουν κάποιες ειδικότητες, απλώς πρέπει να δουλέψουν πιο αποτελεσματικά. Και αυτό δίνουν στους δήμους, θα σας δείξω στο άλλο PowerPoint περίπου πώς γίνεται η χρηματοδότηση. Είναι το 50% της χρηματοδότησης, είναι βασική χρηματοδότηση για να υπάρχουν όλες οι ειδικότητες στους επαγγελματικούς οργανισμούς και μετά η υπόλοιπη χρηματοδότηση εξαρτάται πόσο καλά θα καταφέρουν να διαμορφώσουν τα προγράμματα ώστε να βρουν δουλειά αμέσως οι μαθητές. Δηλαδή είναι σύνδεση αποτελεσματικότητας και παροχής των εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Το ελάχιστο είναι 6 μήνες
μάθησης πάνω στον τομέα. Και τώρα πλέον υπάρχουν ατομικά πρόγραμματα εκμάθησης. Δηλαδή, ανάλογα γενικά με τις εμπειρίες, με την εργασιακή εμπειρία, με κάποια άλλα μαθήματα. Δηλαδή, κάποιο παιδί μπορεί να έχει τελειώσει πρώτα το Λύκειο και μετά πάει στην επαγγελματική. Άρα, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Ό,τι έχει κάνει στο Λύκειο, τα μαθήματα, αυτά λαμβάνονται υπόψη. Άρα, μπορεί να είναι αντί για 3 χρόνια, να το τελειώσει σε 2 χρόνια, διότι έχει περάσει και όλα τα γενικά μαθήματα. Όλα, ό,τι έχει κάνει και ένας ενήλικας, όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη. Υπάρχει εξατομικευμένο πρόγραμμα σπουδών και δεν υπάρχει μόνο με το φθινόπωρο που πρέπει να κάνουν την εισαγωγή, μπορεί κατά τη διάρκεια όλου του έτος πλέον να κάνουν εισαγωγή σε επαγγελματικές σπουδές και να ξεκινήσουν από κάποια, ας πούμε, μαθήματα ή πρακτική εξάσκηση στο τομέα. Δηλαδή και οι καθηγητές έχουν την ευθύνη να μαζί με τον μαθητή να αναγνωρίζουν και τις προηγούμενες σπουδές και να κάνουν το πρόγραμμα μαζί, τι απαιτείται, τι ελλείψεις έχει σε γνώσεις και έτσι είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα. Και για να πάρει το πτυχίο του πρέπει να επιδείξει τις δεξιότητες σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Δηλαδή θα πάει στον χώρο εργασίας όπου μπορεί να αποδείξει ότι ξέρει να χειρίζεται κάποιο μηχάνημα, ξέρει να μαγειρεύει κτλ. Και εκεί θα υπάρχει και ο εκπαιδευτικός και ένας επαγγελματίας που θα είναι σαν κριτές ότι αν γνωρίζει τα θέματα. Δεν είναι μόνο εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν, είναι πάντα ένας επαγγελματίας του τομέα μαζί.